Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Παπαδόπουλο, ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση. Έχει μεγάλη σημασία το κάλεσμα του ΚΚΕ για συμπόρευση να φτάσει παντού και να αγγίξει το μυαλό και την καρδιά, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που βλέπουν το ταλέντο τους, την κλίση τους, το όνειρό τους, να εμποδίζεται και να μην ικανοποιείται. Στο χώρο μου, τον αθλητισμό, επικρατεί αυτό που επικρατεί και στους άλλους χώρους, ο νόμος του ισχυρού, ο νόμος της ζούγκλας, ο ανταγωνισμός. Αυτό ισχύει τόσο στο επαγγελματικό επίπεδο στο οποίο βρίσκομαι εγώ, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό. Αυτό δεν είναι μοιραίο. Υπάρχουν υπεύθυνοι. Γι' αυτό όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά, την πολιτική, γιατί αυτή καθορίζει τις ζωές μας. Το πρόβλημα εξάλλου είναι πολιτικό και πολιτική είναι η λύση του. Όσον αφορά τους αθλητές, εννοείται πως θα έπρεπε να έχουν άποψη και να την εκφράζουν. Δεν μπορούμε να ζούμε στο μικρό κοσμό μας και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Ο κόσμος νομίζει ότι οι ποδοσφαιριστές ζουν ζωή χαρισάμενη, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ίσως ισχύει για το 5-10% των επαγγελματίων ποδοσφαιριστών. Πολλά τα παραδείγματα ποδοσφαιριστών που έχουν χάσει τα δεδουλευμένα τους ή που διεκδικούν ένα μέρος τους και στην καλύτερη περίπτωση θα τα πάρουν μετά από χρόνια και στη χειρότερη δεν θα πάρουν τίποτα. Αυτά στην Α' Εθνική, γιατί στη Β' και τη Γ' μιλάμε για χάος. Πρόσφατο παράδειγμα, ο Νίκος Τσουμάνης που αυτοκτόνησε, στον οποίο χρωστούσαν χρήματα 5-6 ομάδες. Μιλάμε για θάνατο. Δεν ήταν εργατικό ατύχημα όπως στην Κόσκο και όπως σε χιλιάδες άλλα παραδείγματα, αλλά έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Τα συμφέροντα των λίγων που υποστηρίζει αυτό το σύστημα και που έστειλαν στον θάνατο έναν νέο άνθρωπο, επειδή το απαγόρεψαν να ονειρεύεται, τα έβλεπε όλα μαύρα και στο τέλος λύγησε. Αλήθεια, δεν είναι ηθική αυτούργη τόσες ομάδες που τον είχαν απλήρωτο για χρόνια? Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι νούμερο ένα στις οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές παγκόσμια, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το επαγγελματικό επίπεδο όμως αφορά τους λίγους. Γιατί όταν μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για το δικαίωμα των πολλών. Των πολλών νέων αθλητών που βρίσκονται στο σχολείο, στα ερασιτεχνικά σωματεία και στις γειτονιές. Και εκεί ξεκινάει άλλο πρόβλημα. Ένας γολγοθάς για την οικογένεια, για να μπορέσει να ξεπεράσει σε εμπόδια και δυσκολίες για να αθληθεί το παιδί της. Και εκεί το πού θα αθληθείς, το πώς θα αθληθείς, το καθορίζει η τσέπη σου. Το καθορίζουν και οι βιολογικές αντοχές των γονιών. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, το έχουμε ζήσει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες. Και επαγγελματικές και ερασιτεχνικές. Είναι ελπιδοφόρο ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αθλητές να βγαίνουν μπροστά και να κινητοποιούνται και αυτό πρέπει να μεγαλώσει. Εμείς οι αθλητές που αποτελούμε πρότυπα για την νεολαία πρέπει να βγαίνουμε μπροστά γιατί η νεολαία θέλουμε να πρωταγωνιστεί στα γήπεδα, γιατί την νεολαία τη θέλουμε πρωταγωνιστεί στα γήπεδα και όχι απλό θεατή στην εξέδρα. Ο αντίπαλος δεν είναι εύκολος, αλλά δεν είναι και ανίκητος. Καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται.